η απόδειξη για την ύπαρξη των πρώτων αστεριών του σύμπαντος έρχεται στο φως, χάρη στις παρατηρήσεις που έγιναν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Η απόδειξη βρίσκεται σε έναν από τους πιο απομακρυσμένους γαλαξίες που γνωρίζουμε. Ο γαλαξίας με την ονομασία GNZ11 ανακαλύφθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble το 2015 και θεωρείται ο πιο απομακρυσμένος γαλαξίας που γνωρίζαμε. Επομένως, το GNZ11 ήταν ένας κύριος στόχος για το James Webb. Τώρα, δύο νέα άρθρα περιγράφουν βαθιές ανακαλύψεις στο γαλαξία που αποκαλύπτουν ζωτικές λεπτομέρειες για το πώς οι γαλαξίες που υπήρχαν στο αρχαίο σύμπαν κατάφεραν να αναπτυχθούν. Μια ομάδα αστρονόμων έχει εξετάσει το GNZ11 με τα δύο φωτοϋπέρυθρα όργανα του James Webb, την IRCAM και τον IRSPEC. Οι ερευνητές ανακάλυψαν αποδείξεις για τα πρώτα αστέρια που ονομάζονται αστρικός πληθυσμός 3 μέσω του James Webb, καθώς και για μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που καταβροχθίζει τεράστιες ποσότητες ύλης και μεγαλώνει με σημαντικά επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία ενός αστεριού, βασιζόμενοι στην πληθώρα βαρέων στοιχείων του. Αυτά έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες γενιές αστέρων που έζησαν και πέθαναν, εκτοξεύοντας αυτά τα βαριά στοιχεία στο διάστημα. Τα νεότερα αστέρια που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 5 ή 6 δισεκατομμύρια χρόνια αναφέρονται ως αστρικός πληθυσμός 1 και έχουν τη μεγαλύτερη πληθώρα βαρέων στοιχείων. Τα παλαιότερα αστέρια περιέχουν λιγότερα βαρέα στοιχεία επειδή υπήρξαν λιγότερες γενιές αστέρων πριν από αυτά. Αυτά είναι γνωστά ως αστρικός πληθυσμός 2 και ζουν στις παλαιότερες περιοχές του γαλαξία μας. Τα αστέρια του αστρικού πληθυσμού 3, ωστόσο, ήταν μέχρι στιγμής υποθετικά. Αυτά θα ήταν τα πρώτα αστέρια που δημιουργήθηκαν και επειδή κανένα άλλο αστέρι δεν προηγήθηκε, δεν θα περιείχαν βαρέα στοιχεία, αλλά μόνο καθαρό υδρογόνο και ήλιο. Αυτά τα πρώτα αστέρια θεωρείται επίσης ότι ήταν εξαιρετικά φωτεινά, με μάζες ίσες με εκατοντάδες ήλιους. Αν και οι αστρονόμοι δεν έχουν δει απευθείας τα αστέρια του αστρικού πληθυσμού 3 μέσω του James Webb, υποψιάζονται ότι υπήρχαν πιστικά στοιχεία για αυτά στον GNZ11, όπως το ιονισμένο ήλιο κοντά στην άκρη του γαλαξία.